Νέο βίντεο από το Naval News στα αγγλικά που δείχνει την αυπήγηση των δύο μπελαρά του γαλλικού και του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Αξίζει να επενθυμίσουμε πω προμηνών επικαλούμενο στη Βουλή των Ελλήνων και τι λεπτομέρειε τη συμφωνία για τι γαλλικέ φρεγάτε FDI, ο Τούρκο Απόστρατο Αξιωματικό Ταϊφούν Οσμπερκ και αρθρογράφο στο Naval News παρουσίασε μια ελληνική πανίσχυρη δύναμη με πλοία που αρμενίζουν στο Αιγαίο προκαλώντα τρόμο ουσιαστικά στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Στη Βουλή των Ελλήνων δημοσιεύθηκαν οι λεπτομέρειε τη σύμβαση τη Ελλάδα με την Aval Group για τι φρεγάτε FDI του Ελληνικού Ναυτικού στι 9 Φεβρουαρίου. Το έγγραφο περιέχει όλε τι λεπτομέρειε τη διαδικασία όπω εξοπλισμό, διαμορφώσει, ημερομηνίε, κόστη, σχέδια πληρωμών κ.ο.κ. Μετά από μια μακρά περίοδο σχεδιασμού, αναζήτηση και αξιολόγηση προσφορών από τι μεγαλύτερε αμυντικέ εταιρείε του κόσμου, το έπο του ελληνικού ναυτικού πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Το πιο πρόσφατο ορόσημο στην όλη διαδικασία ήταν η επίσκεψη τη Γαλλίδα Υπουργού Άμυνα και του Έλληνα ομολόγου τη στο ναυπηγείο τη Naval Group στην Λόριεντ στι 13 Ιανουαρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπλος δεν έκανε νέες ανακοινώσεις σχετικά με την προμήθεια φρεγατών, αλλά η παρουσία του εκεί ήταν ένα ισχυρό σήμα και για το θέμα των κορβετών. Η σύμβαση για τις φρεγάτες FDI παρέχει το χρονοδιάγραμμα και άλλα σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις φρεγάτες. Το έγγραφο ορίζει δύο διαμορφώσεις για τις φρεγάτες Standard 1 και Standard 2. Η Ελλάδα θα αγοράσει τρει φρεγάτε FDI από την Naval Group με μια επιπλέον φρεγάτα να είναι διαθέσιμη προαιρετικά. Οι δύο πρώτε φρεγάτε θα είναι σε διαμόρφωση Standard 1 ή γαλλική διαμόρφωση, ενώ η τρίτη θα είναι σε Standard 2. Εάν επιλεγεί η πρόσθετη επιλογή μία ακόμη φρεγάτα, η τέταρτη φρεγάτα θα είναι επίση διαμόρφωση Standard 2. Και οι δύο διαμορφώσει θα είναι εξοπλισμένε με αντιπλοϊκού πυράβλου 2x4 Exocet MM40 Block 3C, πυροβόλο Super Rapido 76mm και οπλικό σύστημα τηλεχειρισμού Nexter Narwhal 2x20mm. Οι δύο πρώτε φρεγάτε θα αναβαθμιστούν στη διαμόρφωση Στάνταρ 2 περίπου ένα χρόνο μετά την παράδοση τη τρίτη φρεγάτα, ενώ η παράδοση τη πρόσθετη φρεγάτα έχει προγραμματιστεί μετά τι αναβαθμίσει των δύο πρώτων, εάν ασκηθεί η επιλογή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.